Μη μου λέτε ότι μόνο λέω τα αρνητικά. Πήγατε περίφημα. Φαντάζομαι επιχειρείτε να πάτε τόσο καλά και στην δεύτερη Κυριακή, εδώ με τον Γενικό Εφόρο Εκλογών. Να είστε καλά, Νικήτα. Προσπαθήσαμε ακριβώ να αντεπεξέλθουμε κάτω από τι συνθήκε που είχαμε. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από όλου του εμπλεκόμενου, από του εφόρου εκλογή, τα επιτελεία του, το επιτελείο του Γενικού Εφόρου. Την, α, α, μια σειρά άλλων υπηρεσιών, υπηρεσίε πληροφορική. Το γραφείο τύπου και η πληροφορία έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Νομίζω η αστυνομία, α, είχαμε τη στήριξη τη αστυνομική υπηρεσία για όποια θέματα χρειάστηκε. Νομίζω ήταν μια συλλογή προσπάθεια. Και οι δημοσιογράφοι κάλεψαν δηλαδή, αυτή την τελειότητά σα με τον καλύτερο τρόπο. Να είστε καλά. <laughs> Αυτό με την αντίστροφη μέτρηση, σα το ξαναείπα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δείχνει συνέπεια ότι θα είστε εκεί την ώρα που πρέπει, μετρώντα τα δευτερόλεπτα. Εσεί το κάνατε, σωστά, ναι, από τι προηγούμενε εκλογέ. Ναι, το αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να συγχρονιστούν όλοι οι σταθμοί ναι. μεταξύ του. Και την πρώτη φορά πήγαμε εκεί, ρωτούσαμε. Όχι, πότε... περίμενε, όχι, ναι, ναι, δεν είμαστε συνδεδεμένοι. Ξέρουμε είπαμε... εκεί αντίστροφη μέτρηση πότε να βγείτε να κάνετε δηλώσει. Ακριβώ. Και χαίρομαι που το τηρείτε και εσεί κατά δεν το αναιρείτε. Μπράβο. Πάμε. Κανονικά οι κάλπε έχουν σταλεί, είναι όλοι στη θέση του. Δεν είχαμε θέματα με προεδρεύοντε ή με περίεργα συμπεριφορέ. Όλα κύλισαν ομαλά. Ε, μιλάμε για την επαναληπτική ψηφοφορία. Τώρα. Ναι, για την προηγούμενη συνεχώ προκύ... πάτε με την ίδια συνταγή. Ναι, ναι. ναι. Προφανώς Προφανώ προκύπτουν προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα όμω αφορούν εσωτερικά θέματα των εφόρων. Ε, ένα όταν έχει ένα Πολύ μεγάλο αριθμό προσώπων. Προκύπτουν θέματα προσωπικά, θέματα υγεία. Αλλά όλα αυτά λαμβάνονται, ρυθμίζονται από του εφόρους, γίνονται οι αντικαταστάσει έγκαιρα. Έχουμε αναπληρωτέ προεδρεύοντε, οι οποίοι είναι εκεί σε αναμονή, στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη να αναλάβουν καθήκοντα. Και έτσι η προσπάθεια είναι να μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Φυσικά είχαμε τον καιρό την προηγούμενη Κυριακή. Δεν θα τον έχουμε τώρα. Ε, θα είναι, θα, θα είναι παγωμένο ο καιρό, αλλά δεν θα βρέχει. Θα ναι. μας δυσκολέψει λίγο για να ανέβουν το προσωπικό στι ορεινέ κοινότητε για να λάβει καθήκοντα, αλλά και εδώ μεριμνούμε. Γίνονται όλα τα σχετικέ διαδικασίε, ούτω ώστε να διευκολύνουμε το προσωπικό να ανέβει με κατάλληλη αυτοκίνητα και όπου χρειαστεί να ρίξουμε αλάτι για να μπορέσει... Για να ανοίξουν οι δρόμοι. Ναι, ο, η ανησυχία είναι με τον παγκετό. Με τον παγκετό νωρί ναι, το πρωί. Ακριβώ. Αλλά νομίζω στη συνέχεια με, και με μια συνομιλία που έχω κάνει με το διευθυντή τη Μετρολογία οι συνθήκε ε, καιρού που αναμένουμε είναι καλέ και έτσι θα διευκολυθούμε και εμεί και οι ψηφοφόροι. Τελικό αποτέλεσμα, τι ώρα το περιμένετε, 7.30? Ε, Όπω. είναι πολύ πιο νωρί η ροή. Γιατί άλλο να έχει ένα ψηφοδέλτιο 14 μέτρα, 14 υποψήφοι, και άλλο να είναι δύο. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο, αγαπητέ ναι. Νικήτα. Η προσπάθεια μα είναι να βγάλουμε αποτέλεσμα όσο το δυνατό πιο γρήγορα γίνεται. Ε, νομίζω κάπου μεταξύ 7.30 με 8 παρά, εκεί αναμένουμε να έχουμε τελικό ανεπίσημο αποτέλεσμα. Ναι, γιατί η ροή από την Κυριακή την περασμένη ξεκίνησε πολύ νωρί. Βλέπαμε Έτσι. επίσημα αποτελέσματα νωρί. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Απλώ να διευκρινίσω το επίσημο τελικό είναι κάτι το οποίο ακολουθεί. Δηλαδή, εφόσον βγει το αποτέλεσμα, υπάρχει μια άλλη διαδικασία όπου γίνεται επιβεβαίωση στι γραμματείε των εφόρων, ούτω ώστε ακριβώ να βιωθούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. <coughs> Συγγνώμη. Γι' αυτό το επίσημο τελικό αποτέλεσμα θα πάρει λίγο χρόνο. Εσεί θα έχετε στι οθόνε σα το τελικό αποτέλεσμα αλλά συνεχίζονται οι ελέγχες στις γραμματείες, ούτως ώστε να ελεγχθούν τα αποτελέσματα με τα, πρότυπα, τα πρωτότυπα α, 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 έντυπα των αποτελεσμάτων που φέρνουν οι προεδρεύοντες μαζί τους, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνει κάποιο λάθος. Έτσι, ε, ευελπιστώ ότι γύρω στι 9.30 θα έχω και το επίσημο τελικό. 9.45 με 9.30. Α, γι' αυτό πάει η ανακήρυξη 10. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε, είναι και κάποια άλλα που μπορείτε να κάνετε εσεί για να είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Υπάρχει ναι. ένα ολόκληρο μηχανισμό που δουλεύει πίσω. Ακριβώ για να. Η ροή των αποτελεσμάτων είναι άμεση από τη στιγμή που πέρασε το αποτέλεσμα στην, στην ψηφιοποίηση. Στο σύστημα. Στο σύστημα. Αλλά εκεί πέρα γίνονται δύο πρόσθετη ελέγχη ακριβώ για να βιωθούμε ότι όλα πάνε καλά. Επομένω, το ερώτημα σα είναι θα έχουμε αποτελέσματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Ευελπιστώ, εάν δεν έχουμε κάποια προβλήματα και επαναλαμβάνω ότι έχουμε μικρέ κάλπε. Δεν ξέρουμε και πώ θα πάει η αποχή αυτή την Κυριακή. Εάν η αποχή είναι σε ψηλά ποσοστά για τι μικρέ κάλπε, εκεί ενδεχομένω να χρειαστεί να γίνει ανάμειξη των καλπών, δεν μπορούμε να ανοίξουμε κάλπη με λιγότερο αριθμό από 20 ψηφοδέλτια. Α, αυτό που έχει 20 ψηφοδέλτια στην κάλπη του δεν μπορεί να... να τα ανοίξει. Πρέπει να πάει σε άλλη κοινότητα, ναι. σε άλλο εκλογικό κέντρο για να τα ανοίξουν. Ναι. Να αναμειχθούν, ούτως ώστε να μην υπάρχει θέμα με τη μυστικότητα τη ψήφου. Δεν το είχαμε αυτό το πρόβλημα την Όχι, όχι μα... είχαμε ευτυχώ. Διότι... Οριακά. Είχαμε ένα πρόβλημα με τη Νέα Υόρκη. Τελικά, κινητοποιήσαμε. Προσπαθήσαμε με την παρυγία εκεί να ευαισθητοποιηθούν οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι για να ψηφίσουν. Διότι, εάν τελικά στη Νέα Υόρκη υπήρχε ανάγκη να φέρουμε την κάλπη στην Κύπρο για Α, να βγάλουμε. Εκεί θα είχαμε θέμα. Ναι, ναι. Γι' αυτό κρατάω μια επιφύλαξη με την έννοια ότι, εάν οι μικρέ κάλπε λειτουργήσουν κανονικά και δεν χρειαστεί να κάνουμε αναμίξεις, τότε θα έχουμε. Ε, πολύ γρήγορα το αποτέλεσμα. Δηλαδή, και... αν έχουμε τέτοιο πρόβλημα τώρα με τη Νέα Υόρκη, θα πρέπει να περιμένουμε την κάλπη τη Νέα Υόρκη Εξ... ή θα δώσετε αποτέλεσμα χωρί να είναι ξέρω εγώ, το 100% με μία μικρή επιφύλαξη. το αποτέλεσμα πρέπει να οριστικοποιηθεί, αλλά ναι. εξαρτάται και από τι διαφορέ που θα έχουμε είναι κάποια πράγματα που θα σταθμίσω με τη δεδομένη στιγμή. Και θα αποφασίσετε. Είναι. Αν όλα πάνε καλά, 10 η ώρα η ανακήρυξη. Η ανακήρυξη είναι προγραμματισμένη στι 10. Έχουμε, είχαμε συνάντηση με του εκπροσώπου των δύο υποψηφίων. Ναι, αν μπορούμε να δούμε και τι φωτογραφίε ναι. με το στάδιο Ελευθερία, ναι. ναι του επεξηγήσαμε την όλη διαδικασία και για την ημέρα των εκλογών αλλά και για το βράδυ τη ανακήρυξη. Έχουμε προχωρήσει με τις, την έκδοση των, των καρτών εισόδου για αυτούς που πρέπει να μπουν στις ειδικές κερκίδες, στις εξέδρες που έχουν κατασκευαστεί απλώ Και ο απλό κόσμο από πού θα μπει μετά από ελέγχου, φαντάζουμε τη αστυνομία και όλα τα Θα βγάλουμε σήμερα ανακοίνωση. Υπάρχει ανακοίνωση, η οποία θα εκδοθεί κοινή ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου με τον αρχηγό αστυνομία, ούτω ώστε να δώσουμε πληροφόρηση στο κοινό από πού θα κατευθυνθεί, ούτω ώστε να φτάσει στο γήπεδο, στο στάδιο, από ποιε εισόδου θα εισέλθει. Και μέσα στο στάδιο έχουμε μερμήσει να έχουμε δύο εξέδρες. Δηλαδή άλλη ψέδρες. από αυτή εδώ την ανακοίνωση θα βγει κάτι άλλο από αυτό που βλέπουμε. Ε, σήμερα η, ο προγραμματισμός είναι να βγει μια ανακοίνωση. Αυτό υποθέτω πήρατε από την ανακοίνωση, αλλά η ανακοίνωση δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Ναι, δρομολόγιο προσέλευση κοινού, δρομολόγιο προσέλευσης κοινού ναι. και πάει λέγοντα. Μάλιστα. Ε, Απλώ το τι θα έλεγα, ότι θα υπάρχει ειδική εξέδρα πάνω στην οποία θα γίνει η ανακήρυξη. Εκεί επιπρόσετα... στην εξέδρα πόσοι, πόσοι, χωράνε, πόσοι ανεβαίνουν. Ε, εκεί θα γίνει ο γενικό έφορο μαζί με του εφόρου και μαζί με άλλα 15-16 άτομα. Μα από... μόνο επειδή κάθε χρονιά, κάθε πενταετία θυμάμαι να βγαίνουν ξέρω εγώ, εκατοντάδε άνθρωποι. Ακριβώ ναι. το, το, τι κάναμε τώρα είναι για να προστατεύσουμε τον πρόεδρο από αυτόν τον ενθουσιασμό που υπάρχει. Ακριβώ πίσω από αυτή τη μικρή εξέδρα θα υπάρχει η μεγάλη εξέδρα Εκεί θα είναι. Αν θα είναι η μικρή εξέδρα και μεγάλη εξέδρα. Ναι, ναι, ναι. Και στη μικρή εξέδρα θα είναι μόνο αυτά 15-20 άτομα. 25 άτομα. Μας. Και θα βγείτε να πείτε εκεί ότι ανακηρύσσετε το επόμενο πρόεδρο, θα κάνει την ομιλία του επόμενο πρόεδρο και φεύγουμε. Ναι. εκεί και ε, είναι το, το, έργο το δικό μα τελειώνει με την ανακήρυξη του πρόεδρου. Μετά έχουμε πρόεδρο ο οποίο θα αναλάβει. Για όλα τα υπόλοιπα. Ε, αν, αντιλαμβάνεστε ότι η θα γίνει στην στη, 1η του Μάρτη θα γίνει η διαβίωση ενώπιον τη ε, Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά θα έχουμε τον εκλεγμένο Πρόεδρο, ο οποίο θα έχει τύχη και τη ανακήρυξει, και την επόμενη μέρα θα δημοσιευτεί το διάταγμα α, του Γενικού Εφόρου στο α, επίσημη εφημερίδα τη Δημοκρατία, όπου τελειώνει η διαδικασία τη ε, εκλογή. Μάλιστα. Με την αστυνομία, σε συνεννόηση πάντα για το καλό της, ε, των πολιτών. Έχει γίνει ο επιχρησιακό σχεδιασμό από πλευρά τη αστυνομία. Οφείλω να πω ότι έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Η αστυνομία δεν αφήνουν την παραμικρή λεπτομέρεια χωρί να την λάβουν υπόψη, ούτω ώστε ακριβώ η ανακήρυξη να γίνει με ασφαλή τρόπο και για τον, πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο τη Δημοκρατία, αλλά και για το κοινό το οποίο θα παρευρεθεί στην ανακήρυξη. Συνήθω είναι 4.000-5.000 πόσοι. Uh, αν θα... δίνετε και την ευκαιρία γι' αυτό 7,5 μέχρι να έρθουν και από τι υπόλοιπε επαρχίε να μαζευτεί ο κόσμο. Γι' αυτό είναι 10. ή θα αλλάξετε την ώρα. Μπορεί να ή... το κάνετε και 9,5. Όχι. Όχι, η ώρα είναι 10. 10. Απλώ ελπίζω Γιατί να. Δηλαδή μην... έχει μια υποσημείωση που λέει αν και εφόσον. Η, προσέλευ προσέλευ η προσέλευση ναι. του κόσμου πρέπει ναι. να ολοκληρωθεί μέχρι σε 9, διότι η αστυνομία θα Αυτή πρέπει... Αυτή εδώ είναι μικρή. Είδατε τη φωτογραφία βρήκαμε. Ναι, α... Μην α... μου πείτε πού την βρήκαμε. Ε, αυτή η εξέδρα είναι εξέτρα εκεί, η μεγάλη που είναι βλέπετε Είναι από τον συνάδελφο των των Ιωάννου. Ναι. Ναι, ναι, είναι η εξέδρα των δημοσιογράφων των Μέσων Μαζική Ενημέρωση, η μεγάλη που βλέπετε πίσω, ναι. στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί θα είναι γεμάτο μέχρι και Δηλαδή, όπω βλέπω την οθόνη αριστερά, αυτή αριστερά. η Σιλίνη, ναι. Αυ ναι. Αυτή θα είναι για να εξυπηρετήσει τα μέσα μαζική ενημέρωση. Πολύ καλά κάνετε. Μόνο δημοσιογράφοι. Και, και ναι. η μικρή εξέδρα που βλέπετε στο δεξιά μπροστά από την κερκίδα είναι εκεί που θα γίνει η ανακήρυξη. Α, είναι η μικρή που θα ανέβει ο πρόεδρο ναι, ναι. με τα υπόλοιπα 20 άτομα. Και πίσω από αυτήν την μικρή υπάρχει η μεγάλη. Εκεί ναι. θα είναι η, ο χώρο όπου θα προσέλθει ο κόσμο μετά από ειδικό πάσο. Και το υπόλοιπο γήπεδο, θα, το υπόλοιπο στάδιο θα μπορεί να καταλήξει. Α, οι υπόλοιπε τρει κερκίδε θα είναι ο κόσμο, ναι. και μένει η μεγάλη για του υπόλοιπου που λέγατε ότι στριμώχνονταν να βγουν όλοι σε αυτή την περιβόητη. Μάλιστα. Ε, υπάρχει κάτι που δεν βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Νομίζω έχετε μια εικόνα όσον αφορά το χώρο. Έχουν γίνει, Απλώ θα ήθελα να πω ότι έχουν γίνει διευθετήσει, ώστε. Για όσου δεν θα χωρέσουν στο γήπεδο, αν υπάρχει περισσότερο κόσμο, θα έχουμε γιγαντοθόνε έξω από το στάδιο, μαζί με α, ηχητικό ή κάλυψη, ούτω ώστε να μπορεί ο κόσμο που θα μην μπορεί να μπει στο και γήπεδο. Κατανοητό. Και απευθεία από τον αντένα θα μπορούν να δουν την ανακήρυξη. Θα μπορούν Μας. να δουν από όλα τα κανάλια τα οποία. Ευλογώ το σπίτι μου. Εσεί, αμερόληπτο, μιλάτε για όλου. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή, Καλή συνέχεια, συνέχεια, κύριε Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.